Χθες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την αλλαγή φρουρά στο τιμόνι της αστικής διακυβέρνησης, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλαμβάνει το χρήσμα της αστικής τάξης. Αυτή η κυβέρνηση, το εκλογικό αποτέλεσμα εκείνων των ημερών, το εξέλαβε ως πράσινο φως για να ξεδιπλώσει ένα σκληρό πογκρόμ αντιλαϊκών μέτρων και καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Στα μαύρα πεπραγμένα της μέχρι σήμερα θητείας της είναι η ψήφιση ενός αντιλαϊκού νομοσχεδίου κάθε τρεις μέρες. Συνολικά ψηφίστηκαν πάνω από 85 νόμοι και σήμερα περιμένουν στη σειρά να ψηφιστούν τις επόμενες μέρες άλλα 10 νομοσχέδια. Το καταστροφικό της έργο είναι πραγματικά πλούσιο. Αντεργατικές ανατροπές, ιδιωτικοποιήσεις, άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας με φοροαπαλλαγές και προκλητικά προνόμια κάθε είδους στο κεφάλαιο. Αντιδραστικές αλλαγές στην παιδεία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη. Συνολικά θωράκιση του αστικού κράτους με την ολοκλήρωση και των αντιδραστικών συνταγματικών αλλαγών. Και βέβαια η προσπάθεια να μπει στο γύψο το εργατικό λαϊκό κίνημα με νέους περιορισμούς στο δικαίωμα στην απεργία. Επιστέγασμα όλων αυτών είναι η κατάθεση του σημερινού νομοσχεδίου. Οι χαρακτηρισμοί γι' αυτό περίσσεψαν. Κατάπτυστο, έκτρωμα, χουντική σκοπής και πολλά άλλα. Ας κρατήσουμε και να πούμε ότι απλά αυτό το σημερινό νομοσχέδιο απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Στόχος και σκοπός αυτής της πολιτικής είναι ένας. Η τιθάσευση, ο βίαιος πιθαναγκασμός, η ηθική εξαχρίωση όλων αυτών που ήδη γονατίζει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Η χρήση της ομής βίας για αυτές τις επιδιώξεις σας είναι πλέον αναγκαία. Αυτό ακριβώς κάνετε, κύριε της κυβέρνησης, με αυτό το νομοσχέδιο. Παραχωρείτε στην αστυνομία και στους κατασταλτικούς μηχανισμούς το νομοθετικό πλαίσιο για να παραταχθούν απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Προκειμένου να βάλετε στο γύψο τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού, χρησιμοποιείτε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τον αστυνομικό μηχανισμό σαν εργαλείο. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η αναγωγή της βίας των κατασταλτικών μηχανισμών σε εχέγγυο επιβολής της εξουσίας της απέναντι στους εργαζόμενους ξεσκεπάζει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που χρησιμοποίησε. Αυτά με τα οποία εξαπάτησε το λαό όταν διαφήμιζε την δίθεν ποιότητα της αστικής δημοκρατίας. Είναι φανερό. Αυτό που συμβαίνει σήμερα αποτελεί συνέχεια του συνολικού κατασταλτικού πλαισίου της κυβέρνησης που εμπεριέχεται στην έννοια του νόμου και της τάξης και είναι ένα πλαίσιο απολύτως καταστροφικό για το λαό. Μέσα από αυτό η κυβέρνηση πέρασε την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, την αναβάθμιση των ειδικών κατασταλτικών δυνάμεων, τις επιθέσεις σε μεγάλες πορείες του λαϊκού κινήματος, την πειραματική εφαρμογή της καταπάτησης των δικαιωμάτων του λαού, αλλά και τις δοκιμές του νέου κατασταλτικού εξοπλισμού, τους σύγχρονους μηχανισμούς φακελώματος, το χτύπημα της νεολαίας στις πλατείες. Ήδη εκπαιδεύεται και τους εικονολήπτες ματατζίδες για να είσαστε σίγουροι ότι θα φακελώνετε ο κάθε διαδηλωτής. Η κυβέρνηση στην πορεία της βίαιης χειραγώγησης του συνδικαλιστικού κινήματος βρήκε έτοιμο έδαφος. Πάτησε πάνω στα κατασταλτικά μέτρα που ήδη είχαν σχεδιαστεί αλλά δεν ολοκλήρωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ πρόσφατος ο Μάρτης του 19, όταν όλοι εσείς μαζί περιχαρείς συνυπογράφατε τη διακήρυξη της Αθήνας για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Σήμερα τα μηνύματα εκείνων των κειμένων που τότε εκθιάζατε είναι εδώ και ας αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δάκρυα για τις συνέπειες του νομοσχεδίου. Είναι κροκοδίλια. Η φιλοσοφία του σημερινού νομοσχεδίου, που δεν διαφέρει και πολύ από εκείνο που μετέτρεψε σε ιδιώνυμο αδίκημα την αντίσταση στους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με την περιστολή του απεργιακού δικαιώματος στα πρωτοβάθμια σωματεία στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του Τρίτου Μνημονίου.
Προσυπογράψατε τότε τη δημιουργία ενός μηχανισμού χαφιεδισμού φακελώματος και καταστολής. Αυτό βέβαια που δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει να το προωθήσει σήμερα με το νομοσχέδιό της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χέρι-χέρι πηγαίνετε. Όμως τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν ελληνική καινοτομία. Αποτελούν κατευθύνσεις της γενικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής συμμετέχετε όλοι σας ένθερμα. Έχετε κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την καταστολή της εργατικής τάξης ανεξαρτήτως χώρας. Στο μόνιμο στόχαστρο της γλυκοσυμμαχίας βρίσκεται το ταξικό εργατικό κίνημα και ο κομμουνισμός. Το ότι διαγωνίζεστε για το ποιος θα είναι ο πιο συνεπής εκφραστής αυτής της ευρωενωσιακής αντιλαϊκής πολιτικής κατά των εργαζομένων αποδεικνύει και τη βαθιά ανησυχία σας για τη δυναμική που αναπτύσσει το εργατικό κίνημα της χώρας μας, τη μαχητικότητα της νεολαίας μας, το αντιυμπεριαλιστικό κίνημα του λαού μας. Αυτή ακριβώς είναι και η παράμετρος που στοιχιώνει την κάθε σας στιγμή. Το σημερινό νομοσχέδιο, ακόμη κι αν δεν το αποσύρετε, να είστε σίγουροι ότι στα χαρτιά θα μείνει. Υπάρχει η δύναμη αλλά και η δυναμική που μπορεί να το ακυρώσει. Λειτουργήσε στο παρελθόν, θα λειτουργήσει και σήμερα. Ήδη είχε απενεργοποιήσει στην πράξη το νομοθετικό έκτρεμα της Χούντας. Αυτό θα κάνει και με το δικό σας. Η λαϊκή πάλη θα αποτελέσει για μια φορά ακόμη τον καταλύτη που θα βάλει φρένο στα σχέδια της αστικής τάξης που και εδώ μέσα πιστά η κυβέρνησή σας αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα υπηρετείτε και προωθείτε.